Με επιτυχία διεξάγεται σε γνωστό ξενοδοχείο τη ανάληψη του Δήμου Μεσίνη το έκτο κατά σειρά διεθνέ τουρνουά τέννη με αμαξίδιο. Οι καιρικέ συνθήκε είναι μέχρι στιγμή εξαιρετικέ. Οι συμμετέχοντε είναι ευχαριστημένοι. Έχει συμπέσει φετινή χρονιά και άλλες οργανώσει στην κεντρική Ευρώπη, στην Τσεχία και στην Κροατία. παρόλα αυτά, όμως έχουν έρθει αθλητές και καινούργοι που έρχονται για πρώτη φορά στην διοργάνωσή μας Αλλά και κάποιοι που έχουν έρθει και έχουν ξανάρθει. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο να ξανάρχονται κάποιοι, γιατί σημαίνει ότι περνάνε καλά πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και να μπορούμε να βρίσκουμε καινούργιου αθλητές που θα στέλνουν το μήνυμα και θα το μεταφέρουν και σε άλλου. Και αυτό είναι ένα από του βασικού στόχου τη διοργάνωση, η οποία φέτο φιλοξενεί 22 αθλητέ από 10 διαφορετικέ χώρε και 5 συνοδού, με την ελπίδα κάποιοι από αυτού να επιστρέψουν στον τόπο, μαγεμένοι από τι ομορφιέ του. Πέρα από το αμυγό αθλητικό κομμάτι, διοργανώνουμε εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο στην Αρχαία Μεσίνη. Πάμε του αθλητέ, εφόσον το επιθυμούν, και στην πόλη τη Μεσίνη να κάνουν κάποια βόλτα, αλλά και στην πόλη τη Καλαμάτα. Του δίνουμε τοπικά προϊόντα ε, τη μεσσηνιακής γη να τα πάρουν και μαζί του. Οπότε νομίζω όλα αυτά ε, και οι εικόνε που έχουν πάρει οι ίδιοι και έχουν δει, αλλά νομίζω και οι, καθαρά οι δύο σημαντικέ λέξει που είναι η φιλοξενία και το μεράκι που έχουμε εμεί σαν διοργανωτέ, νομίζω ότι όλα αυτά του φεύγουν με τι καλύτερε εντυπώσει και μόνο θετικά μηνύματα μπορούν να είναι. Εμπνευστή του ξεχωριστού αυτού θεσμού, Γιώργο Λεζαρίδη, ξεδίπλωσε στην τηλεόραση Μπέστ και του προσωπικού του στόχου για τη συνέχεια. Ε, να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ τόσο στην διοργάνωση αυτή, αλλά και στα επόμενα τουρνουά, γιατί μετά στι 16 του Νοεμβρίου ταξιδεύω για την Ατάλια τη Τουρκία, έχω δύο τουρνουά εκεί. Και μετά να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για τη νέα σεζόν το 24, που είναι Ολυμπιακή Χρονιά και που ο στόχο είναι η πρόκληση στου Ολυμπιακού Αγώνε στο Παρίσι. Υψηλή στόχη του σε επίπεδο ανάδειξη, αλλά κυρίω προ προσβασιμότητας και προσέλευσης και ξένων επισκεπτών σε ό,τι αφορά με την ενασχόληση του με τα κοινά αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του στην παράταξη τη δημοτική αρχή. Αυτό ο στόχο ε, ήταν, είναι και θα είναι πάντα, είτε είμαστε μέσα στο Δήμο, είτε ο, είτε δεν, δεν είμαστε. Εντάξει, τώρα την επόμενη πενταετία θα είναι και μέσα στο Δήμο. Ε, νομίζω ότι υπάρχει η διάθεση και η, και η πρόθεση. Ο Δήμαρχο Οθανά, Βασιλόπουλο, ε, είναι και αυτό έτσι προ, κινείται και αυτό προ αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι με συνεργασία όλων μα όλων μαζί φορέων και συλλόγων, θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Για την καλαμάτα.